Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε? Έβαλα τα καλά μου. Έβαλε τα καλά του, ήρθε η Θεσσαλονίκη και θα κάνουμε reaction στην ελληνική συμμετοχή. Έχουμε στολίσει κιόλας εδώ. Βλέπουμε εθνικό τελικό και από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο ξεκινάει η ελληνική συμμετοχή. Μαρίνα Σάτι. Να ακούσουμε ποιο τραγούδι θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision, να κάνουμε όνειρα για μια καλή θέση, για μια νίκη, γιατί όχι. Και θα τους μας εκπροσωπεί η Μαρίνα Σάτι. Μεγάλες, πολύ μεγάλες προσδοκίες, ένα μεγάλο όνομα μετά από πολλά χρόνια για την Ελλάδα. Μεγάλη αγωνία. Αχ, έχουμε τρελή αγωνία. Και εγώ αγώθηκα. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο reaction, δεν το έχουμε ακούσει. Ορκιζόμαστε ότι δεν το έχουμε ακούσει. Πάμε. Έτοιμος. Πάμε. Greece is bliss. Σε αεροδρόμιο είμαστε τώρα. Οκ, είναι σε ένα αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Ναι, αεροδρόμιο. Καλά, πιο ελληνικό πεθαίνεις τώρα αυτό, έτσι. Έρχονται οι τουρίστες στην Αθήνα. Eurovision Tour. Αχ, Eurovision Tour! Εγώ είμαι αυτός. Ξεκινάει. Να και η Μαρίνα, Eurovision Tour. Ετοιμάζεται να μας ξαναγήσει. Πολύ ωραία ξεκινάει. Έλα, πήγαινε μας ένα tour. Τι το τέλει! Έτσι, πολύ ethnic, πολύ πιασάρικο. Αχ, θα το κουνήσουν, δεν πιστεύω. Ωπα. Πολύ ωραίος ρυθμός. Μ' αρέσει ο ρυθμός πολύ. Κοίτα, πολύ Ροζαλία είναι εδώ. Ναι. Είναι σάτιρε, παιδί μου, είναι... Έλα και φωτογραφία! Αυτό πολύ πιασάρικο. Ωραίο βίντεο κιόλας, είναι η Μαρίνα ξεναγός στην Αθήνα. Καλά και Καρίνα! Παιδιά, νομίζω ότι είναι το πιο ελληνικό βίντεο κλιπ που έχουμε δει ποτέ στην Eurovision. Αχ, αυτό λίγο ροζαλίζει. Είναι πολύ σάτι. Τέλειο. Έχω πάθει σοκ. Είναι εντελώς Ελλάδα. Ποιο Ελλάδα δεν γίνεται. Αυτό είναι το αγαπημένο σημείο. Εντάξει, αυτό το τα-τα είναι φανταστικό. Φαντάζομαι θα κάνει πολύ μεγάλο χαμό στην Eurovision. Καλά, αυτή η φούστα τη μου αρέσει. Λίγο οι αναλλαγές πρέπει να τις συνηθίσεις. Με το πρώτο άκουσμα σου φαίνεται λίγο. Ναι, θέλει λίγο. Έλα το τζατζίκι μου. Καλά, εδώ με το τα-τα-τα είναι. Όχι απλά πιασάρικο. Τα-τα-τα. Τα-τα-τα. Πολύ ωραίο. Τα-τα-τα. Ενώ μ' αρέσει εδώ με το ζάρι, δεν ξέρω αν μ' αρέσει το εφέ που έχουν βάλει στη φωνή. Κάτι ακούγεται, δεν είναι εντελώς καθαρή φωνή της όμως. Θα το προτιμούσα νομίζω χωρίς το εφέ, δηλαδή να ναι, γιατί να 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 να. Δες οι ψηλές άμα τις βγάλει live. Ω, τι ώρα σου ζουρνάς. Εσύ είσαι αυτός πίσω. Καλέ το κυριούλι πρόσεχε. Ω, καλά του έκανε το λάδι. Έλα Μαρίνα μου. Και ο Ζουρνάς εδώ τώρα. Έλα ρε, ωραίο είναι. Δώσ' το. Εντάξει, είναι και το βίντεο τέλειο. Που δείχνει Αθήνα και χορό. Έλα το μοναστηράκι, έλα για μου, έλα το σύντα. Κορυπά, θα το κουνήσουμε στο μάλλον. Έλα τα σουβλάκια. Τι γίνεται. Σου λέγα για πλάκα ότι έχει σουβλάκια και μου πάθει σοκ, έχει όντως. Dear Europe, I'm sending you much love from Greece, the birthplace of democracy, philosophy, Philoxenia and bunch of other long words. See you soon in Malmö, φιλάκια Μαρίνα Ζάτη. Μας τρολάρει να ξέρεις. Παιδιά, το τελευταίο, βγάλε τα ακουστικούλια σου, το τελευταίο δευτερόλεπτα τι ήτανε, με όλα αυτά που γράψα στο βίντεο κλιπ, εγώ χάθηκα. Δεν άκουσα τραγούδι. Έσκασα να βγάλω κάτι. Μαναστάλωσε, το καταλαβαίνει. Τι ήταν αυτό το καλό που είδαμε. Πρέπει
πρέπει να το ακούσω άλλες 300.050 φορές. Δεν... Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν. Μ' άφησε με χαμόγελο, κάτι που δεν περίμενα από τη Μαρίνα Σάτι. Τελείως τραλιά το βιντεοκλίπ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ μουσική. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τα-τα-τα, είναι πάρα πολύ πιασάρικο, θα μείνει. Το μόνο που δεν μου άρεσε είναι το πιο rap κομμάτι, πιο μιλητό, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω ποια είναι η ορολογία, να με συγχωρείτε. Που λίγο θυμίζει του κουτού, που λίγο θυμίζει η Ροζαλία. Αυτό το part δεν μου πολύ αρέσει, θα προτιμούσα να έχει μείνει μόνο στο καθαρό παραδοσιακό, να δώσει πόνο. Θέλω να δω πώς θα τα πάμε πάρα πολύ. Γιατί παραδοσιακά οι επιτροπές δεν ψηφίζουν τέτοια τραγούδια. Αλλά όλα θα κριθούν από τη σκηνική παρουσία μας. Γιατί και ethnic με ethnic έχει διαφορά. Είναι το θέμα πώς θα στηθεί το τραγούδι. Θέλει ένα πάρα πολύ έξυπνο και καλό στήσιμο αυτό το τραγούδι. Δεν είναι εύκολο, αλλά έχει πολύ καλή ομάδα. Θέλω πραγματικά να δω πώς θα το πάμε. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι μετά πολλά χρόνια στέλνουμε ένα τόσο ελληνικό τραγούδι. Και χαίρομαι. Γιατί θα μας φύγει και η αγωνία, τι θα γίνει, γιατί ο κόσμος ήθελε ethnic, πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια θέλαμε πάρα πολύ ένα ethnic τραγούδι. Θέλατε, θέλαμε, τέλος πάντων, γιατί εγώ είμαι και λίγο τις μπαλάντες και το ξέρω. Αλλά θέλω να δω πώς θα το πάει για να δούμε και αν όντως οι Ευρωπαίοι περιμένουν από μας κάτι τέτοιο ή αν είναι απλά στο κεφάλι μας. Λοιπόν, μου άρεσε κατά το βίντεο κλιπ, θεωρώ ότι είναι αν όχι το, από τα καλύτερα βίντεο κλιπ που έχουμε δει για ελληνική συμμετοχή στην Eurovision. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ποιο Ελλάδα πεθαίνεις. Είναι και εντελώς χιουμοριστικό όμως. Είναι ωραίο. Είναι. Κοίτα, είναι τύπου τρολιά για ό,τι θέλει να κάνει. Όχι, και το έκανε. Ναι, όχι, είναι ρε παιδί μου. Είναι στην αισθητική της Άτη. Δηλαδή λίγο τα μάξι που το έχουμε ξαναδεί. Αυτό με τα μαγαζιά και χορογραφίες είχε. Με τα τραπέζια, τα φαγιά, το όχι. Το όχι. Το έχουμε ξαναδεί κι αλλού. Είναι στην αισθητική της. Το τραγούδι. Θεωρώ πανίσχυρο το μουσικό κομμάτι, δηλαδή εκεί με το τα-τα-τα, το χορευτικό, οι ζουρνάδες, το τέρας, τα κλαρίνα, πανίσχυρο. Κάπου εκεί στη μέση, λίγο ένα κομμάτι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, που αλλάζει εντελώς. Πρέπει να το ακούσω και άλλες φορές, δεν το κατάλαβα. Και επίσης δεν μου άρεσε αυτό το εφέ που έχουν βάλει στη φωνή της σε εκείνο το κομμάτι. Σε εκείνο το σημείο, ναι, που είναι σαν γέφυρα, λες, σε εκείνο το σημείο. Και το εισαγωγικό ήταν έτσι, δηλαδή και στο εισαγωγικό είχε αυτό το. Έτσι ξεκινούσε με αυτή τη φωνή. Δεν ξέρω γιατί το βάλανε αυτό τώρα. Λογικά θα έχουν το σκοπό τους. Κάτι θα κάνει. Κάτι θα κάνει με αυτό. Αλλά νομίζω χαλάει λίγο τη γλυκιά φωνούλα. Δηλαδή, επειδή έχουμε δει να κάνει και σε άλλα τραγουδιά μανέδες και τέτοια πράγματα, θεωρώ ότι αχρίαστο. Αλλά σε γενικές γραμμές, τι ήταν αυτό. Εγώ έχω πάθει σοκ ακόμα. Τα έχουν μπερδέψει στο κεφάλι μου. Νομίζω ότι άκουσα 3-4 τραγουδιά μαζί τώρα, ξέρεις. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν. Τα. Όλοι τα λένε, ξέρω. Μπράβο. Δεν ξέρω, λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πιασάρικος ο ρυθμός του. Αυτό το τα-τα-τα ειδικά, είναι κάτι που σου μένει. Εντάξει, η Μαρίνα την ξέρουμε. Ξέραμε τις δυνατότητές της. Εμπιστεύομαι και την ομάδα της. Πιστεύω ότι θα δούμε κάτι μοναδικό, κάτι εξαιρετικό στην Eurovision. Και αν καταφέρει τώρα να μεταφερθεί όλο αυτό που σου βγάζει το βίντεο στη σκηνή της Eurovision, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά στο televoting. Καλή επιτυχία, Μαρίνα Σάτι. Σίγουρα θα το ακούσουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία. Εδώ θα ακουστεί πάρα πολύ, θα το χορέψουμε, θα το χαρούμε. Τα καλύτερα. Μπράβο. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Ελλάδα. Έλα, Μαρίνα μου, τα ζουβλάκια μας. Καλή επιτυχία στο μαρινάκι μας. Θεωρώ ότι πρέπει να ετοιμάσουν κάτι για απλά δυνατό επί σκηνής. Δηλαδή το τραγούδι μπορεί να κάνει τρελό μπαμ επί σκηνής αυτό. Να ετοιμάσουν κάτι που δεν θα το περιμένει κανένας. Θα το κουνήσουμε. Άνετα. Κάνε φέτος θα το κουνήσουμε. Έχουμε τα. Λοιπόν, αγάπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Μαρίνα. Και θα τα πούμε στα επόμενα βιντεάκια μας. Φιλάκια! See you soon! Bye! Και εσείς μην ξεχνάτε, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που έχουμε είτε live είτε ανεβαίνει κάποιο βίντεο. Subscribe! Φιλιά!